Παρακολουθείτε τώρα την κίνηση μιας άμαξας κατά μήκος του κεντρικού στίβου του υποδρόμου σε μια επίδειξη της τόσο παλαιάς όσο και πρωτότυπης αυτής δραστηριότητας του ανθρώπου με πρωταγωνιστή το άλογο. Ήδη η αμαξοδήγηση που φέρνει τον άνθρωπο κοντά στη φύση βρίσκει ανταπόκριση από ομίλους που την αναπτύσσουν συστηματικά τον τελευταίο καιρό. Οι περίτεχνες άμαξες, τα χρώματα, η διακόσμησή τους μαζί με τον ήχο, να το πούμε, μαζί με τον ήχο του αλόγου που καλπάζει στο φυσικό περιβάλλον προσφέρουν θέαμα και ευχαρίστηση μοναδική. Ας απολαύσουμε λοιπόν το θέαμα. Παρακολουθούμε όμως παράλληλα με την αμαξοδήγηση και μια επίδειξη υπικής δεξιοτεχνίας που ονομάζεται dressage, στην οποία ένα άλογο με διαφορετικές ασφαλώς ιδιότητες από εκείνες των δρομών πραγματοποιεί συγκεκριμένες κινήσεις συνοδεία μουσικής. Το άθλημα αυτό απαιτεί επίπονη εξάσκηση ύπου και υπαίως, αυτοσυγκέντρωση, πειθαρχία και άψογη συνεργασία των δύο συντελεστών. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η υπική δεξιοτεχνία του δίνει μεγάλη σημασία στα τελετουργικά στοιχεία του αθλήματος. Συμβάλλει ουσιαστικά και στην εκπαίδευση των αλόγων που προορίζονται για τις υποδρομίες. Βλέπουμε τώρα την κίνηση του υπαίως και του ύπου παράλληλα με την αμαξοδήγηση η οποία γίνεται ακριβώς πίσω από το dressage. Είναι κάτι που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στον υπόδρομο και είναι πολύ ευχάριστο κάθε χρόνο να βλέπουμε τέτοιου είδους εκπλήξεις, ούτως ώστε να μαθαίνουν και ο κόσμος πόσο ωραίο σπορ είναι οι υποδρομίες, η υπασία και γενικά ό,τι αφορά το άλογο, το οποίο είναι ένα θαυμάσιο ζώο. Θα πρέπει να σας πω ότι το σημερινό ντέρμπι, το 50ο ντέρμπι, το ελληνικό ντέρμπι, θα παρακολουθήσουν πολλοί επίσημοι, μεταξύ των οποίων έχουν έρθει ειδικά για το ντέρμπι και οι υποδρομιακές αρχές της Κύπρου μας, οι κύριοι Σταυράκης και Πετρής. Επίσης είναι και, όπως με πληροφορούν, ο υφυπουργός αθλητισμού, ο κύριος Ανδρέας Φούρας, ο οποίος ήρθε μόλις τώρα, βέβαια. Ο θεσμός του ντέρμπι εμφανίζεται στην Ελλάδα για πρώτη φορά το 1931, με σκοπό να επιβραβεύσει χρηματικά τα καλύτερα τριετή άλογα της εγχώριας παραγωγής. Γι' αυτό λέγεται και ελληνικό ντέρμπι. Στόχος η ενίσχυση της προσπάθειας ανάπτυξης και βελτίωσης της εγχώρια ράτσας αλόγων υποδρόμου με την παράλληλη αποφυγή εισαγωγής ξένων προϊόντων. Ήδη βλέπουμε τώρα τα άλογα της επόμενης υποδρομίας, της μεγάλης υποδρομίας του Ντέρμπι, να πηγαίνουν προς το χώρο του Πάντο. Ο θεσμός του Ντέρμπι είχε βέβαια καθιερωθεί σε πολλές χώρες της Δύσης και κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία, όπου πρωτοεμφανίστηκαν στους νεότερους χρόνους οι υποδρομίες. Το πρώτο ελληνικό Ντέρμπι του 1931 κέρδισε ο ύπος Βρυσιής, ιδιοκτησία Καμπά, με προπονητή τον Μπαμπάσκο και αναβάτη τον Ανδρέα. Ο νικητής ύπος ήταν προϊόν του υποφορβίου της Κάντζας Αττικής, που πρόσφερε εκλεκτά άλογα στο Δέλτα. Για 10 συνεχή χρόνια το ντέρμπι ανελιπώς δίνει το παρόν στον υπόδρομο Φαλήρου, ως και το 1940, όπου διακόπτεται λόγω του πολέμου. Τα χρόνια του πολέμου βρίσκουν τον υπόδρομο κατεστραμμένο και την εγχώρια υποπαραγωγή κυριολεκτικά λαιλατημένη. Κακή τη τύχη όλων των ελληνικών υποπαραγωγικών μονάδων και ιδιαίτερα εκείνης της Λαζαρίνας, που είχε αρχίσει να αναπτύσσεται εντυπωσιακά εκείνο τον καιρό. Το 1957 η Λαζαρίνα μας δίνει τον πρώτο νικητή της μεταπολεμικής περιόδου στο ντέρμπι της ίδιας χρονιάς. Ο διγενής ιδιοκτησίας του αείμνηστου Γιώργου Λεμπέση με προπονητή τον Πυροκάκο και αναβάτη τον Πατή ανοίγουν το χορό τον ντέρμπι που σήμερα φτάνουν τα 50. Η ελληνική υποπαραγωγή, πλούσια και σε άριστα προϊόντα, δεν καλύπτει μόνο τον υπόδρομο Φαλήρου, αλλά τολμά με επιτυχία να εμφανίζει τα άλογά της στους μεγάλους υποδρόμους του εξωτερικού. Βλέπουμε ήδη τα άλογα στο πάντοκ, βλέπουμε ομοιόμορφα τους υποκόμους, αυτοί οι οποίοι περιποιούνται τα άλογα ντυμένους. Είναι και αυτό μία πάρα πολύ όμορφη άποψη γενικά του χώρου των υποδρομιών. Και βλέπουμε μπροστά μας το πλάνο, το νούμερο 4, είναι ο Μπαλάλ. Ο Μπαλάλ, ο οποίος διεκδικεί με αξιώσεις φαβορή, μπορώ να πω, τη μεγάλη αυτή υποδρομία. Ο Τρίτον, το νούμερο 11. Άτος, ο Τρίτον. Ο οποίος ανήκει στον Πολυνίκη, προπονητή σε ένα μάλλον από τους Πολυνίκες προπονητές στον ντέρμπι, τον Αντώνη τον Σκυριάνοβλου.
Γιατί πρώτος Πολυνίκης είναι ο... Πρώτος Πολυνίκης προπονητής υπήρξε ο Λουκάς Πανουριάς, ο οποίος έχει συνταξιοδοτηθεί τώρα με 9 επιτυχίες σε ντέρμπι. Και στη δεύτερη θέση βέβαια τον ακολουθεί ο αείμνηστος Γιάννης Πυροκάκος και από τους τωρινούς ο Τάκης ο Μπαζέος και ο Σκυριάνογλου Αντώνης, ο οποίος συμμετέχει σε αυτή την υποδρομία με το ύπο τρίτον. Εδώ θα πρέπει να πω, Τέλη, ότι σε αυτά τα 13 άλογα που μετέχουν και στην κουραστική απόσταση των 2.400 μέτρων για να διεκδικήσουν το έπαθλο, είναι και μια φοραδίτσα. Είναι η Pretty Nancy του κυρίου Κακέτσι. Όλα τα άλλα είναι αρσενικά. Βεβαίως. Δηλαδή μια φοραδίτσα, να την παρακολουθήσουμε βέβαια, το νούμερο 12, η Pretty Nancy, η ομορφούλα η Nancy του κυρίου Κακέτσι, ανάμεσα στα αρσενικά που είναι ο Βολκάνο. Να και ένα πλάνο το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι μια εκπληκτική σύνθεση του σκηνοθέτη μας. Και ξανά πάλι στα λογάκια. Το 5 είναι ο Μπρέβα. Το 5 νούμερο είναι ο Μπρέβα. Και βέβαια μην ξεχνάμε, Στάθη, ότι στα 39 ντέρπι, στα 50 ντέρπι περίπου που έχουν γίνει, έχουν γίνει τρεις οράδες νικήτριες. Μέχρι τώρα το 1969 η Μάχη με αναβάτη τον Μπουγιούρη. Το 1975 η Μαρελού με αναβάτη τον Δαμίγο, τον Παλέμαχο Δαμίγο. Και το 1982 η Κλάρα με αναβάτη τον σημερινό προπονητή Μαρίνο Σαντορινέο. Μάλιστα. Η Κλάρα είναι και του συμπαθούς τραγουδιστή του Χρήστου του Κωστή, ήταν. Του Χρήστου του Κωστή. Βεβαίως. Που είναι και πανιόνιος. Και του αείμνηστου προπονητή Νίκου Παντελιά. Ναι. Λοιπόν, τα άλογα είναι στο πάδοκ. Τώρα βλέπουμε να περνάνε ένα-ένα μπροστά μας. Οι τζόκεοι παίρνουν τις οδηγίες από τους προπονητές. Τις οδηγίες για τι διαδρομή θα κάνουν στην επίπονη απόσταση των 2.400 μέτρων. Οπότε στην τελική ευθεία να βρεθούν ξεμπλοκαρισμένοι, να μην είναι κλεισμένοι και να μπορέσουν να παλέψουν, να δώσουν το άπαν των δυναμεών τους για να κερδίσουν. Εδώ είδατε τη φανέλα του Κακέτσι, την Pretty Nancy. Είναι με καρεδάκια πράσινα μαύρα. Της οποίας προποντής είναι ο Τάκης ο Μπαζέος. Ο Τάκης ο Μπαζέος ένας από τους και αυτός έχει νικήσει τρεις φορές σε μεγάλες υποδρομίες ντέρμπι. Εδώ είναι ο Φίλιππος, αν δεν κάνω λάθος. Ο οποίος παραδόξως, ενώ πρωταγωνιστεί στον ελληνικό υπόδρομο για πολλά χρόνια τώρα, δεν του έχει τύχει ποτέ να πάρει μια υποδρομία μεγάλη σαν για αυτή του ντέρμπι. Ναι, παρακολουθεί τις οδηγίες του Βασίλη του Κεράτσα, ο οποίος είναι ο προπονητής του Τζένσον, που ανήκει στον Μάκη το Σκρεπετό. Και εδώ παρακολουθείτε τη όμορφη εικόνα, καθώς το καταπράσινο γκαζόν στο πάδο, με τις πολύχρωμες φανέλες των αναβατών, των ύπων που μετέχουν, και βέβαια το ωραία διακοσμημένο περιβάλλον. Και ο οποίος Βασίλης Κεράτσας, θέλω να πω, Στάθη, ότι το 1970 πήρε και αυτός σαν αναβάτης ένα ντέρμπι με το Δανδύ, προπόνηση τότε του Βίρονα του Μιχαλάκη. Τώρα βλέπουμε εδώ τον Ηλία, τον Χατζηκρίστο, ο οποίος ανεβαίνει πάνω στον Σερδιόν, ο οποίος είναι ιδιοκτησία της μητέρας του μάλιστα και προπόνηση του αδερφού του. Μπορούμε να πούμε είναι μια οικογενειακή υπόθεση πλέον. Στους δέκτες μας τον Τέρι το Σολομονή, προπονητή του Destroyer και τον ιδιοκτήτη του Destroyer, τον κύριο Παράσχο Ιωσήφ. Στο πλάνο μας πρέπει να είναι αυτός ο Emerald με το champion του Βέλτα, ο οποίος φέτος είχε ατυχία, δεν έχει πέσει. Τώρα πριν από μια εβδομάδα πρόλαβε και ήρθε μετά από την ασθένεια που τον κυνηγούσε. Επανήλθε στον υπόδρομο, ήδη έχει πάρει μια πρώτη νίκη και θα προσπαθήσει σήμερα να την ντουμπλάρει με τη μεγάλη αυτή υποδρομία. Αυτός είναι ο Μπαλάλ. Και πίσω είναι ο Μπρέβα με αναβάτη το Τζιριγότη. Μετά από αυτούς είναι ο Destroyer με το Λιάκο. Διεκδικητής και αυτός. Διεκδικητής και αυτός σε πολύ καλή φόρμα από ό,τι λένε εδώ βέβαια οι ειδικοί. Στη συνέχεια είναι ο Πολύδωρος με αναβάτη τον Αλέκο τον Γιατρά, ο οποίος και αυτός έχει πάρει τρεις νίκες σε ντέρμπι. Ο Αλέκος ο Γιατράς, ο οποίος έχει πάρει τρεις φορές το ντέρμπι με τον Elegant Boy, με το Ράμπο και με το Summer. Το 1985 ήταν ο Ράμπο, το 1988 ο Elegant Boy και το 1990 ο Summer, και προσπαθεί και αυτός βέβαια σήμερα για το καλύτερο με τον ύπο τον οποίο ανεβαίνει. Τον Πολύδωρο.
Το νούμερο 10, 12 είναι η μόνη φορά που είπαμε ότι συμμετέχει στην υποδρομία, είναι το μόνο θηλυκό. Άλογο η πρίτη Νάνση του κυρίου Κακέτση. Κυρίου Νίκου Κακέτση. Ήδη άρχισαν να βγαίνουν από το πάδοκ να βγουν στον χώρο επίδειξης. Επίδειξης. Ο Τσέκινο Ρουέι, ο Μπρέβα, ο Destroyer, Destroyer, Πολύδωρος που είπαμε προηγουμένως, ο Σερ Ντιόν. Θα πρέπει εδώ να πούμε ότι πρέπει να κάνουμε σίγουρα μια ειδική παρένθεση για τον Βαγγέλη τον Κεράτσα, σημερινό προπονητή, ο οποίος έχει νικήσει σε 6 κλασικές υποδρομίες ντέρμπι, το 1964 με το Θαλή, το 1966 με τον Άνεμο, το 1967 με το Λαέρτη, το 1971 με τον Άνακτα, το 1972 με τον Ήφεστο και το 1980 με τον Προκρούστη. Ο Βαγγέλης ο Κεράτσας είναι σήμερα προπονητής. Ο Emerald, ένα από τα φαβορί της κούρσας με τον Champion, τον Θανάση τον Σωτηρόπουλο. Και ο Eternal Way, ο οποίος έχει και ομόσταυλο, τον Executor Way. Βγήκαν τα άλογα από το πάδο και σιγά σιγά θα κατευθυνθούν προς τον χώρο επίδειξης. Βλέπουμε κατά σειρά τώρα όλα τα άλογα, από στην αρχή το νούμερο 1 είναι ο Βολκάνο, στη συνέχεια ακολουθεί ο Γρήγορος Πάνος του κυρίου Χαραλαπόπουλου, Executive Wave στη συνέχεια. Και λίγο πιο πίσω που θα είναι ο Μπαλάλ, θα τον δούμε στο πλάνο μας σε λίγο. Από τα μεγάφωνα του Φαλιρικού Δέλτα ανακοινώνεται ότι περίπου σε 3 λεπτά, περίπου λέμε, γιατί είναι πολλά τα άλογα τα οποία θα μπουν μέσα στο μηχάνημα εκκίνησης, θα δοθεί η εκκίνηση της 6ης και μεγάλης υποδρομίας της σημερινής ημέρας. Μετά το Μπαλάλ βλέπουμε το Μπρέβα, λίγο πιο πίσω είναι ο Destroyer και ακολουθούν οι επόμενοι. Έχουμε και μία διαγραφή, είχε γραφτεί ο παράφορος έρωτας σε αυτή την υποδομία να συμμετάσχει και αυτός, αλλά τελευταία στιγμή κάτι προφανώς του έτυχε και διαγράφει. Εδώ βλέπουμε στο πλάνο τον Destroyer, ιδιοκτησία του κυρίου Τέρη Σολομονίδη, όπως είπαμε, με αναβάτη το Λιάκο. Λίγο πιο πίσω είναι ο Πολύδωρος και θα ακολουθήσουν τώρα ο Σερδιόν που βλέπουμε εδώ, ο Τζένσον με τον αναβάτη τον άτυχο των μεγάλων υποδρομιών, τον Φίλιπ Αμπαϊράμογλου. Στο νούμερο 11 είναι ο Τρίτον με τον Μπάμπι στη σέλα του. Είναι πολύ καλός και αυτός από ό,τι λένε οι ειδικοί. Και όταν λέμε ειδικούς εννοούμε αυτούς οι οποίοι με κάθε πρωί πασχίζουν με τα χρονόμετρα, παρακολουθούν τις υποδρομίες των προπονήσεων. Η Πρίτη Νάνση φυλάει λίγο το πόδι της Τέλη. Δεν ξέρω αν το παρακολουθείς. Είναι, κάτι έχει βλέπω, κάποιο... αλλά ας ελπίσουμε ότι δεν είναι κάτι. Είναι όχι, κάτι... όχι, είναι ολοφάνερο. Είναι ολοφάνερο ότι φυλάει λίγο το πίσω αριστερό πόδι. Και το νούμερο 13 είναι ο μόσταυλος του 1, του Βολκάνο, ο Έμερα, το οποίος, να σημειώσουμε ότι πριν από 1,5 περίπου μήνα, πήρε την προκριματική κούρσα του ντέρμπι, το κριτήριο που λέμε τριετών, με αναβάτη τον Μπάμπι. Ο Έμερα, λοιπόν, είχε κερδίσει την προκριματική κούρσα αυτών. Αυτή τη υποδρομία, τα 1800 βέβαια μέτρα, με αναβάτη τον Μπάμπι. Και 14 νούμερο είναι ο Eternal Way, ο ομόσταυλος του Executor Way. Ο παράφορος έρωτας δεν μπόρεσε να λάβει μέρος. Είναι του ενθουσιώδη του Βάλβη, του Χαράλαμπου. Και τώρα κάνουν την επίδειξη τα άλογα. Πήγαν μέχρι την άκρη της ευθείας, μπροστά από όλες τις θέσεις, περίπτερο πρώτη θέση και δευτέρα θέση, για να τους δουν οι Φίλιποι και να πάνε στα ταμεία να στοιχηματίσουν. Και η Πρίτη Νάνση, η οποία φαίνεται τώρα καλύτερα. Ο Executor Way και κόσμος. Πολύς ο κόσμος. Στις πρασινάδες
του Φαλιρικού Δέλτα αναζητούν λίγη δροσιά κάτω από τις τέντες. Θα πρέπει να πούμε ότι με πρωτοβουλία του Συλλόγου των Μονίμων Υπαλλήλων του Οργανισμού έχουν τοποθετηθεί και 4-5 πολύ ωραίες τέντες στο χώρο της πρώτης θέσης για να δροσίζονται οι Φίλιππι. Ήταν μια καλή προσπάθεια που όλος ο κόσμος την είδε και πάλι εξακολουθεί. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια. Βλέπω το πόδι λίγο της Πριτινάνση. Να ο τρίτος. Ναι, ίσως είναι έτσι όμως το περπάτημα της, δεν το ξέρουμε. Μπορεί. Άλλωστε και οι γιατροί του υποδρόμου. Ο Μπράβο είναι στο πλάνο μας, ο οποίος κάνει ένα ζέσταμα, μια προθέρμανση για να μπορέσουν να φύγουν καλά από το μηχάνημα της εκκίνησης. Βλέπετε, τρέχουν και 13 άλογα, είναι πολλά. Πρέπει να ψάξουν να βρουν κάποια καλή θέση στη διαδρομή επάνω, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο επάνω στη κούρσα. Τι θέση θα έχει ο κάθε αναβάτης, το κάθε άλογο, πώς θα μπορέσει να αναπτυχθεί. Όλα αυτά τα οποία χρειάζονται σε όλες τις. Τους αγώνες ταχύτητας ακόμα και με τους αθλητές, λίγα μέτρα, τα πολλά μέτρα και παντού πρέπει να έχουν μια σωστή θέση πάνω στη διαδρομή για να μπορέσουν να αναπτύχθουν και να διεκδικήσουν την νίκη. Και εδώ βλέπουμε ξανά τον τσάμπιον, τον Θανάση Σωτηρόπουλο, ο οποίος είπαμε λίγο πιο πριν έχει μείνει λίγο πίσω. Αλλά είναι από τους κορυφαίους αναβάτες, έχει πάρει πάρα πολλές φορές το χρυσό μαστίγιο και θα είναι πολύ καλά να είναι, έχει ξαναβρει τη φόρμα του και να δώσει μεγάλη δύναμη και σε αυτό το άλογο το οποίο επέβη σήμερα. Ο Θανάσης Σωτηρόπουλος είναι από τους αναβάτες που κάνουν πολύ μυαλωμένη διαδρομή και πολλές φορές έχει διακριθεί. Α, εδώ θα βλέπετε κάπως που ίσως σας ξενήσει. Τι έκανε τώρα ο αναβάτης του Μπρέβα, ο Τσιριγότης. Έδωσε δύο μαστιγές στο άλογο του για να το ξυπνήσει, γιατί του φάνηκε ότι είναι λιγάκι κοιμισμένο. Δεν θα το χτυπήσει βεβαίως σκληρά και δυνατά να το πονέσει και να το. Απλώς να ξυπνήσει λιγάκι. Είναι βέβαια αυτά από τα μυστικά των υποδρομιών. Να μην πάει κοιμισμένο έτσι στο start και δεν είναι σε καλή κατάσταση. Το ίδιο προσπαθεί να κάνει και ο αναβάτης του Destroyer, ο Λιάκος. Έτσι το έχει σε μια ενάργεια να είναι ζωντανό. Και ωραίες παρουσίες βέβαια στο Δέλτα. Θα πρέπει εδώ να πούμε λίγο μέχρι να τοποθετούν τα άλογα στο μηχάνημα εκκίνησης ότι ο Βαγγέλης του Κεράτους, όπως είπαμε, προηγείται σε νίκες με 6 σε όλα αυτά τα ντέρπι. Έρχεται στη συνέχεια ένα έμεινος ο Τάσος Σωματής, ο οποίος έχει πάρει 3 μεγάλες κούρσες. Είναι ο Βαλιάνος και αυτός παλιός αναβάτης, ο Βαλιάνος ο Δημήτριος, και από τους νεότερους είναι ο Αλέκος ο γιατράς, όπως είπαμε, ο οποίος υπέβη και σήμερα. Δύο νίκες έχει πάρει ο Κώστας ο Μπουγιούρης με το 1965 με τον Μπέγη, το 1968 με τη Μάχη και το 69 3 έχει πάρει με τον Ηλέα. Ο Μαρίνος ο Σαντορινέος και αυτός με 3 νίκες στο ενεργητικό του, το 1976 με τον Μπάλατον, το 1977 με τον Λεοντόκαρδο και το 1982 με την Κλάρα. Από δύο νίκες έχουν ο Γιώργος ο Σαντορινέος, 1973-74 εντάχει θα τα πω Ρωμανός και Σταυραετός, ο Κώστας ο Κεράτσας, 1979 Τζενεράλε, 1978 Αδάμ, ο Νίκος ο Κυρόπουλος, 1983 Τόξο και 1992 Πίνδαρος. Και τέλος ο Θανάσης ο Τυρόπουλος, 1986 Στρόγκ Μισελ, 1991 Σκούπι Ντου. Ο Αλέκος ο γιατράς είναι στο πλάνο με τον Πολύδωρο. Ενώ τώρα μπαίνει στο πλάνο και ο Τζένσον και λίγο πιο πίσω είναι ο Έμεραλντ. Το ρεκόρ χρόνου σε αυτές τις υποδρομίες το έχει κάνει ο Σκούπι Ντου με τον Σωτηρόπουλο αναβάτη το 1991. Έκανε στα 2400 μέτρα 2 λεπτά, 32 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. Το 1992 ο Πίνδαρος έκανε το δεύτερο καλύτερο χρόνο, 2 λεπτά 33 δευτερόλεπτα και 41 δέκατα, και το 1985 ο Ράμπο, που προείπαμε με τον γιατρά προηγουμένως, 2 λεπτά 36 δευτερόλεπτα. Ήδη τα άλογα κατευθύνονται να μπουν μέσα στο μηχάνημα εκκίνησης, από ό,τι βλέπω, καθώς ο αφέτης καλεί έναν έναν, ο Τζένσον έχει το νούμερο 1, ο Φίλιππος, και σύντομα ο Τζένσον θα πάει με τη χρυσή μπλούζα να μπει στην θέση νούμερο 1 του μηχανήματος εκκίνησης. Είναι ένας υποκόμος εκεί, του παίρνει με ένα εργαλείο τον υδρότα τον πολύ, να ομπρεύα, να ο Σερδιόν.
από τους διεκδικητές της σημερινής μεγάλης κούρσας. Να και ο Executor Way με τον παλέμαχο τον Βασιλάκη τον Βαλακούδουνα και ο Destroyer με τον Λιάκο. Να και ο Βολκάνο. Ήδη μπήκε ο Τζένσον στην θέση νούμερο 1, ενώ στη θέση νούμερο 2 θα μπει ο Γρήγορος Πάνος. Μπήκε και ο Γρήγορος Πάνος μες στο μηχάνημα. Θα ακολουθήσει τώρα ο Emerald με τον Σωτηρόπουλο, μπήκε και αυτός. Με τον Θανάση Σωτηρόπουλο στη θέση 3. Στη συνέχεια θα δούμε, θα μπει μέσα ο Eternal Way, ο μόσταυλος του Executive Way. Μετά από αυτούς ο Σερδιόν. Μπήκε και αυτός. Στη συνέχεια ο Destroyer. Τώρα βλέπουμε τον Destroyer να μπαίνει μέσα. Πολύ καλά γυμνασμένος, μπαίνει και αυτός μέσα στο μηχάνημα εκκίνησης. Στη συνέχεια ο Μπρέβα παίρνει σειρά να μπει μέσα και αυτός τοποθετείται στο μηχάνημα εκκίνησης. Τώρα βλέπω το Μπαλάλ να τοποθετείται και αυτός. Βλέπετε οι βοηθοί πώς μοχτούν από πίσω να τα βάλουν τα άλογα στη θέση τους. Executor Way τώρα είναι λίγο δίστροπος. Γι' αυτό εξάλλου και έχουν πάει αρκετοί βοηθοί, όπως βλέπετε. Βλέπετε τι προσπάθεια καταβάλουν. Τελικά μπήκε και αυτό στη θέση του. Η Πριτινάση τοποθετήθηκε κανονικά. Ο Τρίτον, ένα από τα φαβορί της υποδρομίας. Μαζί με το νούμερο 4, τον Μπαλάλ, και το νούμερο 1, τον Βολκάνο. Αυτά τα τρία έχουν πάρει τις προτιμήσεις όλων των περισσότερων μάλλον Φιλίππων. Όλα είναι έτοιμα τώρα για να δοθεί η κίνηση. Δεν έχει μπει ακόμη, από ό,τι βλέπω, κάποιο άλογο στην τελευταία θέση, στην τελευταία θηρίδα. Πρέπει να είναι ο Βολκάνο μάλλον. Είναι ο Πολύδωρος. Ο Πολύδωρος. Μπήκε και αυτός μέσα. Όλα είναι έτοιμα. Ο αφέτης θα σήκωσε τη σημαία, ο αφέτης. Και αυτή τη στιγμή δόθηκε η εκκίνηση της μεγάλης υποδρομίας, του 50ου ελληνικού ντέρμπι. Είναι ο Eternal Way, από ό,τι βλέπω, που πήρε την πρωτοπορία, ενώ όλοι βέβαια συνοστίζονται και ψάχνουν να βρουν μια θέση για να διεκδικήσουν τη μεγάλη νίκη. Είναι από μέσα ο Destroyer στη δεύτερη θέση. Eternal Way, Destroyer ακολουθεί. Στη συνέχεια είναι ο Πολύδωρος και ακολουθεί ο Βολκάνο. Οδηγεί λοιπόν την κούρσα ο Eternal Way, όπως βλέπετε, ενώ ο Destroyer κατόρθωσε και έχει μια πολύ καλή θέση, δεύτερος. Ο Πολύδωρος με τον Αλέκο τον Γιατρά. Και είναι τώρα ο Emerald. Τώρα δεν είναι μέσα στο πλάνο. Τέταρτη θέση μπήκε ο Emerald. Ο Emerald, είναι μπροστά από τον Τρίτον. Ναι, είναι και ο Τρίτον στην πέμπτη θέση, μπροστά από την τρίτη Νάνση. Λοιπόν, η σειρά είναι τώρα Eternal Way, Destroyer, στη συνέχεια Πολύδωρος, στη συνέχεια είναι ο Emerald, λίγο πιο πίσω τρέχει ο... Βλέπουμε ξανά τα τελευταία μέτρα της κλασικής αυτής υποδρομίας. Βλέπουμε τον Eternal Way να προσπαθεί να διασωθεί από την επίθεση του Μπαλάλ, ο οποίος όμως έρχεται με πάρα πολλές δυνάμεις, πιάνει τον αντιπαλό του και τον περνάει, ενώ στο τέλος, όπως είπαμε, υποκύπτηκε στην επίθεση του Τζένσεν ο Eternal. Μπορώ να πω ότι αυτή η σημερινή άφιξη είναι από τις θεαματικότερες αφίξεις των τελευταίων ντέρμπι. Έχω δει πάρα πολλά, είναι, μπορώ να πω, από τις θεαματικότερες αφίξεις. Είδαμε πολύ ωραία πλάνα με τα τελευταία μέτρα της διαδρομής από διάφορες κάμερες. Ήταν πάρα πολύ διαφωτιστικά. Είδαμε όλες τις προσπάθειες αναβάτη και αλόγου να διακριθούν. Ή μάλλον αναβατών και αλόγων, γιατί όλοι δώσαν το άπαντο διάμεσό τους για να φτάσουν σε αυτή τη νίκη, τη μεγαλειώδη νίκη. Πίσω από τον Μπαλάλ είδαμε για λίγο και τον προπονητή, τον Μαρίνο τον Σαντορίνο, ο οποίος είναι ο δάσκαλος, μπορώ να πω, του νεαρού τζόκεϊ του Νικολαίδη. Και εδώ μπροστά μας βλέπουμε στο πλάνο αυτές τις τέντες που σας προανέφερα προηγουμένως, που είναι μια προσφορά του Σωματείου των Μονίμων Υπαλλήλων του Οργανισμού Διεξαγωγής Υποδρομιών Ελλάδος. Ξανά από άλλο πλάνο, πάρα πολύ ωραίο βέβαια, βλέπουμε τις προσπάθειες ύπων και αναβατών στο τέλος να πάρουν αυτή την πολυπόθητη πλέον νίκη. Ο Μπαλάλ με πάρα πολύ ωραίο τρόπο και με πολύ καλή προσπάθεια του αναβάτη, που παίρνει αυτή τη νίκη, τη μεγαλειώδη νίκη.
Μπορώ να πω ότι αυτή η σημερινή άφιξη είναι από τις θεαματικότερες αφίξεις των τελευταίων ντέρμπι. Έχω δει πάρα πολλά. Είναι, μπορώ να πω, από τις θεαματικότερες αφίξεις. Εδώ είναι η εξέδρα του Παλαιρικού Δέλτα. Και εδώ βρισκόμαστε στο χώρο του Πάντοκ, όπου το βαρύτιμο έπαθλο που αυτοθετεί ο ΟΔΙΕ θα απονέμει σε λίγο ο υφυπουργός αθλητισμού, ο κύριος Φούρας, ο κύριος Ανδρέας Φούρας. Η υποδρομία έχει τελώς. Σειρά άφηξης. Ο κύριος δίπλα στο... αυτόν τον κύριο με το μουστάκι, ο οποίος είναι ο προπονητής, εκείνος ο ψηλός με τη γραμμάτα, είναι ο ιδιοκτήτης του ύπου Μπαλάλ, ο κύριος Παναγόπουλος. Και δίπλα του, ακριβώς ο συνιδιοκτήτης, αδελφός του είναι συνιδιοκτήτης, έχουν και οι δύο αυτό το άλογο, είναι πανευτυχής για τη μεγάλη αυτή νίκη που πήραν, όπως επίσης πανευτυχής βρίσκεται, είναι και ο προπονητής του αλόγου, ο κύριος Μάικ Χαραλάμπους. Όλα είναι έτοιμα, σε λίγο θα έρθει ο κύριος υφυπουργός, ο οποίος θα κάνει την απονομή, ενώ σε αυτήν θα παρευρίσκεται και οι υποδρομιακές αρχές της Κύπρου, που είναι καλεσμένοι από τον Οργανισμό Διεξαγωγής Υποδρομιών, ο πρόεδρος της Λέσχης Υποδρομιών Λευκωσίας, ο κύριος Σταυράκης, και ο κύριος Πετρής. Επίσης, ο κύριος Πετρής είναι πρόεδρος του Jockey Club της Κύπρου. Ήδη βλέπουμε πλάνα από τον υπόδρομο. Έχουμε κοντά μας τον προπονητή του ύπου Μπαλάλ, μας συγχωρείτε για την ανορθόδοξη έτσι, τον Μάικ Χαραλάμπους, ο οποίος είναι Κύπριος, και τον αγώνα αυτό το μεγάλο παρακολούθησαν οι αρχές, οι υποδρομιακές αρχές της αδερφής μας, της Κύπρου, ο κύριος Πετρής και ο κύριος Σταυράκης. Κύριε Χαραλάμπους, πέστε μας για τον Μπαλάλ, για τη θέση που βρέθηκε, για την κούρσα και ό,τι θέλετε για την κούρσα που κερδίσατε. Συγκεκριμένα το έβλεπα πολύ το άλογο, αλλά πίστευα όμως και φοβόμουν μάλλον τις ατυχίες, όπως και συνέβησαν οι ατυχίες. Γιατί από τον πρώτο γύρο άρχισαν οι ατυχίες, δεν μπορούσε το άλογο να βρει βήμα. Ευτυχώς όμως ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και τα ξεπέρασε. Υπέφτει σωστά στο τέλος, ναι, πολύ δυναμικά. Ναι. Από ό,τι είδα, άρχισε να αναπτυχθεί και ήρθε δεύτερο, με το Τζένσον. Ναι. 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 Ατυχήσα για αυτά τα άλογα. Αυτό πολλά κλειστήκανε. Ναι, κλειστήκανε, γι' αυτό η κούρσα έχει πάρει κάποια άλλη μορφή. Αλλά τα καλά άλογα έδειξαν ότι στο τέλος ότι είναι σταθερά. Έχουμε κοντά μας όμως, ευχαριστώ πάρα πολύ Μάικα, έχουμε κοντά μας όμως και τον ιδιοκτήτη του ύπου που κέρδισε τον Μπαλάλ, τον κύριο Παναγόπουλο. Κύριε Παναγόπουλο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος φυσικά για την νίκη του αλόγου μου. Το άλογο μας είναι αρίστης γενολογικής προέλευσης. Το ίδιο όμως αρίστης ήταν και τα υπόλοιπα που τρέξανε. Έτσι έγινε μια συναρπαστική μάχη όπως είδατε και κέρδισε ένα που ξεχώρισε λίγο περισσότερο από τα άλλα. Αυτή είναι και η ομορφιά των υποδρομιών. Είμαι πολύ ευχαριστημένος πάντως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο Νικολαίδης που κέρδισε την νίκη και έκανε μια ωραιότατη ύπευση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είναι το πρώτο τέντου που παίρνω και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ναι, ναι. Και έκανε σε καλή διαδρομή. Ναι. Γιατί ήταν 13 άλογα, βεβαίως, πλησίματα, τρακαρίσματα. Βέβαια. Να πάντως θερμά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπουμε τώρα ξανά ένα πλάνο, πολύ ωραίο από τον τερματισμό της υποδρομίας. Τα τρία άλογα που παλεύουν και στο τέλος έρχεται και ο Τζένσον απ' έξω, ο οποίος απειλεί και τον πρωτοπόρο ακόμα στα τελευταία μέτρα. Αλλά βέβαια το finish του ήταν καθυστερημένο και δεν μπόρεσε να διεκδικήσει επίσης όρεσε αυτή την νίκη. Πήρε όμως τη δεύτερη θέση και απέδειξε ότι είναι από τα καλά άλογα. Εδώ βλέπουμε τον υφυπουργό αθλητισμού, τον κύριο Φούρα, τον κύριο Γιάννη Χατζόπουλο, γραμματέα της Φιλίπ Ενώσεως δίπλα του, τον κύριο Θερμό, διευθυντής εκμετάλλευσης του ΟΔΙΕ και τώρα τον πρόεδρο του ΟΔΙΕ, τον κύριο Καλλύρη. Ο υποδρομιάρχης, ο κύριος Μαυρουλέας, ο αναπληρωτής, ο κύριος Τσαούσης, όλοι παρευρίσκονται στην απονομή.
Βλέπουμε την κυρία Ράλη δίπλα. Ο κύριος Σταυράκης, όπως είπαν προηγουμένως. Τύπου Παλάλ, ο οποίος μαζί με τον Νικολαίδη κατόρθωσαν να περάσουν πρώτη τη γραμμή του τέρματος και να κερδίσει το βαρύτιμο έπαθλο και ήταν και 20 εκατομμύρια περίπου χρηματικό έπαθλο. Έχουν αθλοθετημένα κύπελα και από τον Κανιάνη, γιατί βλέπω τον κύριο Παζαρλόγλου, τον Κυριάκο τον Παζαρλόγλου, να δίνει ένα κύπελο στον κύριο Παναγόπουλο για την επιτυχία του ύπου του Μπαλάλ και μια κεφαλή, ένα λογάκι ωραίο αθλοθετημένο από το περιοδικό Γκανιάν, ενώ αναζητά τον προπονητή, τον Μάικ τον Χαραλάμπους, να του δώσει το κύπελο και αυτό που έχει αθλοθετήσει το Γκανιάν. Ο κύριος Παζαρλόγλου έχει και άλλα δώρα για πολλούς από ό,τι βλέπω, γιατί δίνει και ένα άλλο δώρο, μια πλακέτα στον Μάικ τον Χαραλάμπους. Από... Ο νεαρός Νικολαίδης τώρα από τις πιο ωραίες στιγμές της σημερινής μέρας νομίζω. Ναι, ναι, βλέπουμε τώρα τα τελευταία μέτρα, βλέπουμε και τη συγκίνηση που διακατέχει το νεαρό τζόκεϊ και φτάσαμε ήδη στο τέλος, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ2, φτάσαμε στο τέλος. Θα νομίζω ότι απολαύσατε τη σημερινή μεγάλη κούρσα αυτή του ντέρμπι και ευχόμαστε την επόμενη φορά να δούμε ακόμα περισσότερα πράγματα από τη διοίκηση του Οργανισμού Διεξαγωγής Υποδρομιών Ελλάδος. Από εμάς, καλό σας βράδυ.